Να δούμε κατά πόσο αυτό το περιστατικό θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών στον πρώτο γύρο, ενδεχομένως και στο δεύτερο. Καλησπέρα στον κύριο Κούλογλου, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εδώ και θα ξεκινήσουμε και από αυτό, γιατί η ατζέντα έτσι είναι. Φοβάμαι ότι μπορεί να το επηρεάσει υπέρ της Μαρί Λεπέν. Διότι η Μαρί Λεπέν επαγγέλλεται, στηρίζεται στο φόβο, στηρίζεται στο να κλείσουν τα σύνορα. Αυτός ότι στους Ισλαμιστές. Αντίθετα, θεωρούσα ότι υπήρχε μια πολύ καλή ελπίδα με τον Ζάλικ Μελανσόν, αλλά μέσα στις συνθήκες φόβου λίγοι στρέφονται προς την ελπίδα, ενώ έδινε ελπίδα. Δηλαδή πρέπει να ήταν καλλιώς το κλίμα, λίγο καλύτερο. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια η επίθεση... Ο Μελανσόν τα έβαλε με τον Τσίπρα. Τα έβαλε με τον Τσίπρα, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν είμαι Τσίπρας. Είπε ότι εγώ δεν θα κάτσω 17 ώρες να διαπραγματεύομαι. Ναι, αλλά εντάξει, άλλο η Γαλλία, άλλο η Ελλάδα. Και επίσης δεν έχει να διαπραγματευτεί. Ξέρεις, όταν είσαι 6-10%, τα λες εύκολα. Όταν πας πριν από τις εκλογές και μπορεί να γίνεις πρόεδρος της Γαλλίας, αρχίζεις σιγά σιγά και. Δεν έχει 10%, γιατί οι δημοσκοπήσεις σου φέρνουν ώρες πάρα πολύ. Όταν ξεκίνησε, είχε 10%. Πάντως αυτό όταν το είπε δεν ήταν στο 10%. Όχι, δεν ήταν στο 10%. Αλλά γενικά η ιδέα τώρα, θα φύγουμε από την Ευρωζώνη, θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως η Γαλλία. Τα οποία είπε στην αρχή, τώρα έχει αρχίσει και τα παίρνει πίσω. Ναι, αλλά όταν αυτό μπορεί να παίξει να είναι και λίγο να πάρει μπάλα και το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην αντιπολίτευση και πιο μικρό κόμμα, έλεγε και αυτό έτσι περισσότερα πράγματα και όταν έρθει στην εξουσία. Ναι, ναι, μα το λέω σαν γενικό συμπέρασμα. Ναι. Αλλά τι θέλω να πω. Τελευταία το γύρισε ο Ζαν Λίκ, είπε αυτό ότι δεν θα διαπραγματευτώ 17 ώρες εγώ, δεν κάθομαι. Αλλά από την άλλη μεριά, προχτές στην τελευταία του ομιλία, είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, με την Γερμανία είμαστε συνέτεροι. Και άρα θα πρέπει να όλοι οι συνέτεροι συζητάνε μεταξύ τους. Όταν λες ότι συζητούν μεταξύ τους, η συζήτηση μπορεί να πάρει από μία ώρα μέχρι 17. Μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή θέλω να πω ότι τώρα αρχίζει και δικαιολογημένα. Γιατί τώρα πρέπει να καθησυχάσει τους Γάλλους, να τους πει ότι δεν θα έχουν πολύ μεγάλες ανατροπές τέτοιες να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάτι τέτοιο, για να μπορέσει να μπει στο δεύτερο γύρο. Να δούμε λίγο πώς είναι το κλίμα στην Γαλλία λίγες ώρες μετά από αυτό το νέο τρομοκρατικό χτύπημα και λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Γκαμπριέλ Κολέτ, είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Ωραία, έχουμε μαζί μας και τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, γνωρίζεστε. Ωραία. Λίγο να μας πείτε πώς είναι το κλίμα και μετά να πάμε στα πολιτικά συμπεράσματα που βγάζετε και εσείς από, από αυτό το περιστατικό. Το κλίμα είναι το εξής. Από μια μεριά οι περισσότεροι περιμένουν την Κυριακή, γιατί κανένας έχει μια καθαρή εικόνα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αφού οι τέσσερις που έχουν την μεγαλύτερη πιθανότητα να βγουν είναι σε ένα περιθώριο πολύ στενό, μεταξύ 20% και 24% περίπου. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ασφαλώς, όπως το είπατε, το χτύπημα που έγινε εχθές, που έχει ασφαλώς εντυπωσιάσει πάρα πολύ τους ανθρώπους και όλοι το περιμένανε κάπως να γίνει κάτι έτσι ασφαλώς. Και έγινε, δυστυχώς. Αυτό το χτύπημα πιστεύετε ότι ευνοεί περισσότερο τη Λεπέν ή δεν θα επηρεάσει, λέτε? Πολλοί λένε ότι η κυρία Λεπέν ασφαλώς θα κερδίσει, γιατί έχει ένα, όπως ξέρετε, ένα δυνατό λόγο, λέει η κυρία Λεπέν σαν άκρα δεξιά, ότι πρέπει οι μετανάστες που δεν έχουν τα σωστά χαρτιά πρέπει να φύγουν όλοι από τη Γαλλία, πρέπει η Γαλλία να κλείσει τα σύνορά της ή να τα τσεκάρει πολύ πιο δυνατά. Ασφαλώς οι περισσότεροι περιμένουν και σκέφτονται ότι η κυρία Λεπέν θα κερδίσει τελικά από αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά, γιατί πρώτον είναι όλοι περιμένουν να γίνει κάτι έτσι και τελικά, όπως είπα, έγινε. Και οι Γάλλοι δυστυχώς είναι συνηθισμένοι να γίνεται κάτι έτσι. Κάθε 15 μέρες, κάθε 3 εβδομάδες γίνεται και κάτι έτσι και τώρα έγινε. Και δεν νομίζω τελικά να επηρεάσει πολύ το αποτέλεσμα. Αλλά, όπως το είπα προηγούμενος, οι τέσσερις υποψήφοι είναι σε ένα πολύ μικρό περιθώριο, ναι, και ίσως, ας πούμε, να έχει
ένα μικρό αποτέλεσμα. Ασφαλώς αυτό το μικρό αποτέλεσμα μπορεί να είναι και πολύ μεγάλο τελικά. Τώρα, αν δεν είχαμε το χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα, επειδή συνέβη λίγο πριν από το τελευταίο debate, θα ασχολούμασταν όλοι με το ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις, ναι, σε αυτή την τηλεμαχία που τέλος πάντων δεν είναι και ακριβώς τηλεμαχία, είναι κάποιοι μονόλογοι υποψηφίων, ναι, έχουν τον χρόνο τους για να κάνουν το κοκλουζιόν σε σχέση με το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν στους Γάλλους πολίτες. Ναι. Έστω και από αυτές τις συνθήκες, ποιος πιστεύει ότι κέρδισε χθες τις εντυπώσεις? Κανένας. Δεν βγήκε μια καθαρή εικόνα ποιος κέρδισε. Νομίζω που αυτοί που ήρθαν και μιλήσαν χθες, δηλαδή οι 11, είπαν ξανά αυτά που είχαν ήδη πει και νομίζω τελικά ότι οι δημοσιογράφοι κάνανε καλά τη δουλειά τους. Δηλαδή δώσαν το λόγο σε όλους. Οι 11 είχαν την ικανότητα να εκφράσουν τις ιδέες που έχουν και τώρα τελικά νομίζω οι Γάλλοι πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν και τι δεν θέλουν. Ιστορικά οι Γάλλοι επηρεάζονται από τα debate? Ναι, πάρα πολύ. Mm. Αλλά για πρώτη φορά το debate γίνεται όχι μεταξύ δύο κόμματα όπως ήταν πολύ συνηθισμένα στη Γαλλία, δηλαδή η δεξιά και η αριστερά, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Τώρα η συζήτηση γίνεται με τέσσερις υποψήφιους όπου, όπως σας είπα, είναι πολύ κοντά ο ένας από τον άλλο. Και δηλαδή το παιχνίδι είναι τελείως ανοιχτό, αλλά όμως πρέπει να έχουμε στην όψη μας ότι το παιχνίδι δεν τελειώνει την Κυριακή που έρχεται. Η Κυριακή που έρχεται είναι μόνο ο πρώτος γύρος. Μετά από αυτό θα μείνουν οι δύο πρώτοι, όπως το ξέρετε, και ένας από τους δύο ασφαλώς θα βγει. Αλλά όμως η κύρια ερώτηση είναι τι γίνεται μετά. Γιατί αν κερδίσει ο κεντρικός Μακρόν, όπως το θεωρώ αρκετά πιθανόν, ο κύριος Μακρόν δεν έχει ένα σταθερό κόμμα πίσω του και θα γίνουν, όπως το ξέρετε, οι εκλογές για τη Βουλή και εκεί είναι το ερώτημα πολύ μεγάλο με ποια πλειοψηφία θα μπορέσει ο κύριος Μακρόν να κυβερνήσει τη Γαλλία. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, δεν ξέρω, και σε σχέση και με τις συνεργασίες που θα γίνουν μετά για στο δεύτερο γύρο, ποιοι θα υποστηρίξουν ποιους? Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Βασικά, σε περίπτωση που είναι η Λεπέν, για παράδειγμα, όλοι θα στραφούν εναντίον της Λεπέν. Και γι' αυτό η Λεπέν έχει μικρές πιθανότητες, αλλά όχι αμεληταίες δυστυχώς, να βγει. Ναι. Γιατί ακόμα οι δημοσκοπήσεις δεν λένε πολλά πράγματα. Και επίσης έχουμε ένα αντισυστημική ψήφο που εκφράζεται και μέσω της άκρας δεξιάς, που ενδεχομένως να εκφραστεί και εκεί. Πάντως, στην περίπτωση Μελανσό, σε όλα τα ζευγάρια κερδίζει η Χάνι Λεπέν. Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, αν βγει Μελανσόν Μακρόν, πάντως, υπήρχε και μία προσπάθεια τελευταία, το είδα και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, να επανέλθει η θεωρία των δύο άκρων. Δηλαδή, από τη μία μεριά η Λεπέν που είναι η άκρα δεξιά και ο Μελανσόν, ο κομμουνιστής, ο έτσι ο αλλιώς, που θα μας πάει. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια. Θυμίζει λίγο το σκηνικό Ελλάδα, διότι στην πραγματικότητα για πρώτη φορά από στην ιστορία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, ούτε υπάρχει περίπτωση να μην βγει στο δεύτερο γύρο ούτε υποψήφιος της δεξιάς, ούτε υποψήφιος των σοσιαλιστών που κυβερνούσαν τη χρόνια. Παλιότερα, μια φορά δεν βγήκε σοσιαλιστής υποψήφιος. Αλλά και να μην υπάρχει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος και να βγουν δύο από το πουθενά, δηλαδή από το πουθενά η Λεπέν ως ακροδεξιά, ο Μακρόν που είναι καινούριος και ο Μελανσόν. Καλά, και ο Μακρόν δεν είναι και τόσο καινούριος. Δεν είναι. Εντάξει, είναι και χωρίς κόμμα. Είναι σωστό, είπε αυτό που είπε ο φίλος ο Γκαμπριέλ. Είναι σωστό. Κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι το Brexit μπορεί να επηρεάσει στην άποψη των Γάλλων? Όχι, αυτό δεν το νομίζω καθόλου και δεν νομίζω οι Γάλλοι να είναι ετοιμασμένοι να βγει η Γαλλία από την Ευρωζώνη. Αυτό δεν το πιστεύω καθόλου και τελικά νομίζω ότι και αν βγει η κυρία Λεπέν, δεν το νομίζω καθόλου, δεν θα μπορέσει τόσο εύκολα να δημιουργήσει αυτό το πρόγραμμα που έχει να βγει η Γαλλία από την Ευρωζώνη. Ούτε ο κύριος Μενοσόν νομίζω θα θέλει να βγάλει την Γαλλία από την Ευρωζώνη. Γιατί αυτό που παίζει ένα ρόλο στη Γαλλία και εντυπωσιάστηκαν οι Γάλλοι πάρα πολύ είναι η εκλογή του κυρίου Τραμπ. Αυτό πράγματι, αυτό έκανε στους Γάλλους με πολύ μεγάλη
εντύπωση. Αλλά περισσότερη εντύπωση από το Brexit, νομίζω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που τα είπαμε. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα και καλή ψήφο. Τώρα, γιατί δεν θέλει να έρθει στη Βουλή το θέμα της Βενεζουέλας ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι θα... Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Καταρχήν, δεν χρειάζεται να δημαγωγούμε και να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια σε βάρος μιας άλλης χώρας, την οποία ποτέ δεν θα έχουμε συζητήσει. Εάν ήταν να συζητήσουμε κάποιο σοβαρό θέμα, θα έπρεπε να συζητήσουμε, ξέρω εγώ, το θέμα της Τουρκίας, τι γίνεται στην Τουρκία. Μας αφορά πάρα πολύ. Το θέμα της Τουρκίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν έχει συζητηθεί ποτέ. Έχει γίνει χαμός τα τελευταία χρόνια. Έγινε τώρα δημοψήφισμα με όλες τις παρενέργειες τις οποίες ξέρουμε. Ξαφνικά τώρα θυμήθηκε η Νέα Δημοκρατία τη Βενεζουέλα. Εγώ δεν θα είχα καμιά αντίρρηση να συζητηθεί η Βενεζουέλα, όπως παλιότερα δεν θα είχα αντίρρηση να συζητηθεί και η Χιλή του Πινοσέτ. Ενώ η Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν θα ήθελε να δείξουμε τη δικατορία του Πινοσέτ. Καμία αντίρρηση. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί. Εάν να το προσεγγίσουμε σοβαρά, να το προσεγγίσουμε σοβαρά. Να προσεγγίσουμε τι, να πούμε εμείς τι ακριβώς για τη Βενεζουέλα δηλαδή. Πού θα καταλήξει μια γόνιμη κοινοβουλευτική κουβέντα γύρω από τη Βενεζουέλα. Ωραία, ας αφήσουμε. Η Βενεζουέλα είναι μια χώρα. Εσείς την έχετε επισκεφτεί πολλές φορές. Και στις εκλογές που είχαν γίνει. Και στις εκλογές και για ρεπορτάζ. Η Βενεζουέλα έχει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στο πετρελαιό στον κόσμο. Είναι μια χώρα όμως που από τις φτωχότερες με πολύ μεγάλη εγκληματικότητα. Ήταν έτσι. Δεν έγινε τώρα τα τελευταία χρόνια επί Μαδούρο, ούτε επί Τσάβε. Ήταν πάντα. Και αυτή είναι η τύχη. Και αυτή είναι η τύχη. Και ο κύριος Τσίπρας. Ναι, και αυτή. 13 έλεγε. Μισό λεπτό. Ένα μοντέλο. Και αυτή είναι η τύχη. Αυτή είναι η τύχη των χωρών που είναι πετρελαιοπαραγωγές. Όπως είναι το Ιράκ που έχει επίσης πολύ μεγάλα κοιτάζουμε με πετρελαίο και βλέπουμε τι υποφέρει. Ξέρετε τι, λοιπόν, αυτό μου θυμίζει λίγο. Τι επικαλέστηκε, να σας πω κάτι. Τι καλό έκανε ο Τσάβες. Είχε για παράδειγμα, ήταν στο σοσιαλιστικό μπλοκ η Ρουμανία παλιά. Μάλιστα. Και μου θυμίζει την άρνηση και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος τότε να βγει και καθαρά και να πει ότι αυτό εδώ το πράγμα που εφαρμόζεται στη Ρουμανία δεν είναι σοσιαλισμός και κομμουνισμός, δεν υπάρχουν δημοκρατίες και στην ουσία υπάρχει μια δικτατορία. Το ίδιο λίγο πολύ. Δηλαδή θέλω να καταλάβω ποια είναι η θέαση των πραγμάτων στη Βενεζουέλα από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αν υπάρχει δημοκρατία, αν τα πράγματα είναι προς όφελος του λαού, εάν αυτοί που σκοτώνονται. Τι είναι που σκοτώνονται, είναι κατάστροφοι, είναι άνθρωποι που αγωνίζονται για περισσότερα γιατί δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει άποψη για το τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα. Γιατί το έχει προβάλει ως σημαία. Γιατί δεν έχει καμία. Είναι σε μια άλλη ήπειρο, είναι μια τελείως διαφορετική χώρα, σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Θέλετε να σας πω την προσωπική μου άποψη, σήμερα σας την πω ευχαρίστως. Αλλά δεν ξέρω αν θα έπρεπε τώρα να συζητάμε στην Ελληνική Βουλή για τη Βενεζουέλα. Αυτό μας μάλανε. Εγώ λέω, ας αφήσουμε την Ελληνική στην Ελλάδα. Ας αφήσουμε την Ελληνική Βουλή. Δεν δουλεύει, η οικονομία είναι αυτή που είναι. Η ΔΕΗ ανεβαίνουν οι λογαριασμοί. Εγώ θα έλεγα να γίνει μια συζήτηση γιατί ανεβήκαν οι λογαριασμοί του κόσμου της ΔΕΗ. Ξαφνικά θα συζητήσουμε τώρα για τη Βενεζουέλα. Ας αφήσουμε τη Βουλή. Δεν πρέπει να γίνει συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ για το τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Για τις συνεργασίες ή όχι. Για αυτές τις περιβόητες συμμαχίες στον κόσμο. Ποιους θα έχουμε συμμάχους. Ασφαλώς πρέπει να γίνει συζήτηση και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε ένα γενικότερο θέμα, διότι αυτές οι αριστερές κυβερνήσεις που βγήκανε στην Λατινική Αμερική την προηγούμενη δεκαετία, είναι τώρα σε υποχώρηση για να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα όπως η Βενεζουέλα. Και αυτό που οφείλεται, ότι δεν αρκούν οι καλές προθέσεις, δεν αρκούν οι μάχοι αντίον της διαφθοράς, δεν αρκούν να μοιράσεις χρήματα στους φτωχούς όπως έκανε ο Τσάβες. Ο Τσάβες μείωσε το ποσοστό των φτωχών από 50 στο 25% που ζούσε το απόλυτο, έδωσε λεφτά. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να ξέρεις και να κυβερνήσεις καλά. Να είσαι προετοιμασμένος, να ξέρεις να κυβερνήσεις καλά και να έχεις ένα σχέδιο παραγωγής για τη χώρα σου. Διότι και ο Τσάβες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλες από την ανεξαρτησία της Βενεζουέλας το 1820 κάπου, κάτι μαζί με εμάς, στηρίχθηκαν μόνο στη μονοκαλλιέργεια. Και όταν οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν, έχουμε τα σημερινά προβλήματα. Το θέμα τώρα, αυτό για να πάμε σε μια πραγματική χούντα που επιβλήθηκε εδώ το 50 χρόνια πριν, το θέμα της ελληνικής χούντας είχε απασχολήσει κοινοβούλια χώρων που ήταν δημοκρατικά. Εντάξει, η Βενεζουέλα τυπικά δεν έχουν έτσι. Ναι. Άρα έχει να κάνει με αυτό. Ναι, η Βενεζουέλα είναι μια. Μήπως πρέπει να αποκατασταθούν οι όροι δηλαδή και οι χαρακτηρισμοί. Στη Βενεζουέλα στα τελευταία 15 χρόνια έχουν γίνει 12 εκλογικές αναμετρήσεις. Τις 11 τις έχουν κερδίσει οι Τσαβικοί. 12 εκλογικές αναμετρήσεις. Τις 11 τις έχουν κερδίσει οι Τσαβικοί και την τελευταία για τις βουλευτικές εκλογές τις κέρδισε η αντιπολίτευση.
Λοιπόν, τι μιλάμε τώρα, είχε σχέση με τη δικτατορία στην Ελλάδα που απαγόρευσε όχι τις εκλογές αλλά να μιλάς. Το ξέρετε ότι ο τύπος στη Βενεζουέλα ελέγχεται αποκλειστικά από την αντιπολίτευση. Δεν έχει καμιά σχέση. Δηλαδή, το να λέμε ότι είναι χούντα στη Βενεζουέλα, τότε γιατί δεν λέμε ότι είναι χούντα στην Τουρκία. Με αυτή την κατάσταση που υπάρχει τώρα, με την Οθεία κτλ. Δεν άκουσα τη Νέα Δημοκρατία να καταγγέλει τη Χούντα στην Τουρκία. Δεν τολμάει. Ή απλώς, ας πούμε, με τη Βενεζουέλα παίζουμε πολιτικά παιχνίδια. Να δούμε τι λένε σήμερα 50 χρόνια μετά για την Χούντα άνθρωποι που είχαν τολμήσει να μιλήσουν τότε. Είναι το ρεπορτάζ της Όλγας Νίκου. Ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967, η Ελλάδα ξυπνά με ένα διαφορετικό άκουσμα από τον κατηλημένο από στρατιωτικές δυνάμεις ραδιοσταθμό του Ζαπίου. Λόγω της δημιουργηθήσης εκρήθμου καταστάσεως, από το Μεσονικτίου ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Η δικτατορία των συνταγματαρχών είναι γεγονός. Μια μαύρη Παρασκευή ξημερώνει για τη Θεσσαλονίκη όπως και για όλη τη χώρα. Είναι η αρχή ενός δράματος που θα κρατήσει 7 ολόκληρα χρόνια. Είχα ξυπνήσει πάρα πολύ πρωί από ένα θόρυβο που ακούστηκε έξω από το σπίτι μου που ήταν στη γωνία Παπάφη και Ομήρου. Σκύβοντας από το παράθυρο είδα έναν δόκιμο με το πιστόλι στο χέρι και μερικούς στρατιώτες να έχουν κλείσει την Παπάφη και να φωνάζουν «κλείστε τα πατζούρια». Κατάλαβα ότι αυτό που κυκλοφορούσε την προηγούμενη περίοδο, η ατμόσφαιρα αυτή του πραξικοπήματος, ότι τελικά είχε γίνει. Έχονταν πληροφορίες από όλες τις μεριές της πόλης ότι υπάρχουν στρατιωτικοί στρατιώτες με άρματα ή τέλος πάντων πεζοί. Ο κόσμος ήταν πολύ μουδιασμένος όσοι κυκλοφορούσαν μετά το πρώτο σοκ στους δρόμους. Υπήρξε μία αίσθηση των ανθρώπων να βγούμε, να δούμε τι γίνεται, να βρούμε και άλλους ανθρώπους. Δηλαδή στην Τζιμισκή περπατούσαν άνθρωποι γνωστοί, με τους οποίους συνεννοιώσουμε τα μάτια, τι κάνουμε, τι γίνεται. Έχεις παρατέρα από κρίκο, χτυπάει η πόρτα μου, τι γίνεται, σηκώνομαι, τι γίνεται, ποιος είναι, ασφάλεια. Και τι θέλετε, ντύσου και ετοιμάσου. Εισαγγελέας υπάρχει. Θράσος δηλαδή. Ρε, μάζεψε τα πράγματά σου τώρα και φεύγουμε. Γιατί, παιδιά, δικτατορία. Ο Λάκης Μακρύς, φοιτητής ιατρικής, μέλος της οργάνωσης PPCP, ανήκει στους πρώτους από τους 500 αριστερούς και κεντρώους που είναι γνωστοί στην ασφάλεια και συλλαμβάνονται στη Θεσσαλονίκη για να εκτοπιστούν στη συνέχεια στη Γιάρο. Και τα άτομα τα οποία χθες ήταν αναρχικά και υπήρχε περίπτωση υπό την κατεύθυνση του ιουδήποτε οχλοκράτου να κατέβουν στο πεζοδρόμιο και να χτυπηθούν με τα αρχάς ασφαλείας του κράτους, σήμερα είναι παραγίες. Τις επόμενες μέρες, μετά την 21η Απριλίου, ομάδες αντιδικτατορικού αγώνα ξεκινούν τη δράση τους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μείναμε κρυμμένοι περίπου ένα μήνα. Στο διάστημα αυτό γράφαμε χειρόγραφες προκηρύξεις, τις πετούσαμε όπως βρίσκαμε. Και το Μάιο τις επόμενες μέρες συγκροτήσαμε, εμείς τουλάχιστον που ήμασταν από το χώρο ιδιαίτερα της φιλοσοφικής σχολής, τη σπουδαστική πάλι, την αντιδικτατορική οργάνωση. Ο σκοπός ήταν η ανατροπή της Χούντας. Τι άλλο να ήταν. Αυτές οι οργανώσεις κατά κύριο λόγο είχαν ως μέθοδο πάλης τις βίες ενέργειες, εκρήξεις κατά βάση, εκρήξεις κραυγών αγωνίας, όπως είχε πει κάποτε σε κάποια δίκη ένας συνήγορος, κραυγών αγωνίας του ελληνικού λαού, και αυτό τους δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτές οι εκρήξεις πέρανε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα, τόσο στο εξωτερικό, όσο κυρίως στο εσωτερικό. Ήταν μία αίσθηση στον κόσμο ότι τα πάντα δεν είναι παγωμένα, κάποιοι υπάρχουν, κάτι κουνιέται, κάτι γίνεται. Η αντιδικτατορική αντίσταση στη Θεσσαλονίκη είναι το αντικείμενο μόνιμης έκθεσης που θα ανοίξει και το κοινό στις 5 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο, που υπήρξε χώρος ανακρίσεων και βασανιστήριων της Χούντας.
υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί έφυγαν. Άλλοι έφυγαν γιατί φύγαν από τα βασανιστήρια, όπως ο Τσαρουχάς, ο Γιώργης. Εκεί μαρτύρησε. Ή αυτοί που πέθαναν πλήρης ημερών, αλλά δώσαν τους αγώνες. Για παράδειγμα, ο Μίτσος Σαχίνης, που ήταν από τους πρώτους που καταδικάστηκαν. Είναι και βουλευτής αργότερα. Ισόδια. Ναι. Χαιρετισμούς και στον Αγάπιο. Και ναι. Μάλιστα ο Σαχίνης έμεινε όλα τα χρόνια στη φυλακή. Και είναι η περίπτωση τώρα που είπε στον Αγάπιο, ο γιος του Μίτσου Σαχίνη. Μπήκαν μέσα και πήραν και τον Αγάπη και τον πατέρα και τον γιο, δηλαδή. Το συλλάβανε και μείνουν δύο γυναίκες. Και εσύ γράφετε ένα βιβλίο για την 21η. Ναι, τελείωσε ένα βιβλίο το οποίο θα βγει, θα παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες. Με πάλι από τη Θεσσαλονίκη και λέγεται Μαρτυρίες από την Δικτατορία και την Αντίσταση. Και είναι ένα βιβλίο έρευνας με μαρτυρίες σε πρώτο πρόσωπο των ανθρώπων που είτε αντιστάθηκαν είτε έπαιξαν ρόλο στο πραξικόπημα, δηλαδή αυτού και αυτών που συνωμότησαν για το πραξικόπημα. Όχι περιπτώσεις φέδρες τύπου Πατακού, αλλά του σοβαρού συνωμότες, το βαθύ πραξικόπημα. Και τώρα, αν κάτι μας έρχεται στο νου, είναι οι χαφιέδες της Χούντας όλο αυτό το πράγμα και οι παρακολουθείς, αλλά υπάρχουν και καλοί πληροφοριοδότες και γι' αυτού θα μιλήσετε. Καλοί. Ναι. Γι' αυτού θα μιλήσετε αύριο σε μια εκδήλωση που οργανώνεται, ένα φεστιβάλ. Ναι, είναι ένα μίνι φεστιβάλ ντοκιμαντέρ με θέμα τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή τους ανθρώπους που με κίνδυνο της ζωής τους και της καριέρας τους αποκαλύπτουν την αλήθεια για να βοηθήσουν. Ορίστε. Δώσα τις λίστες. Ναι, ναι. Είναι μια η λίστα ο Φαλτσιανή, φυσικά που έδωσε τη λίστα Λαγκάρντ. Αλλά είναι ένα φεστιβάλ που οργάνωσα στις Βρυξέλλες, μετά στην Αθήνα και τώρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Με ταινίες πολύ ενδιαφέρουσες. Μία από αυτές έχει πάρει Όσκαρ. Η ταινία για τον Snowden, Citizen 4. Είναι δωρεάν η είσοδος, είναι στον κινηματογράφο Βαργκάνη. Και βεβαίως θα υπάρξει και μια κουβέντα με έναν πολύ ενδιαφέροντα μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, Ελβετό πρώην τραπεζίτη, ο οποίος κάποια στιγμή αποφάσισε να μιλήσει. Να πάρουμε μια γεύση από το τι θα πει. He's a perfect example of a whistleblower. I was in the Cayman Islands and there was a kind of a mouse tail. I started to pull on it a bit. An entire industry based upon secrecy is under threat. I went back to Switzerland. I started to pull on it more. Those governments are criminals. The people in their banks are criminals. It became a dragon, a fire-breathing dragon. And these people are responding the only way they know how, which is to attack the people who are trying to degrade that secrecy. If I would be afraid of death, I would be mad after 10 years. Θα είναι εδώ ο ίδιος. Λοιπόν, ο ήρωας αυτός που είδαμε θα είναι εδώ και θα μιλήσει. Κάνει πολύ ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Δούλευε σε μια τράπεζα που υπάρχουν και Έλληνες που πήγαν σε offshore, γιατί αυτός δούλευε στα νησιά Καϊμάν, απεσταλμένος της Julius Bar, μιας ελβετικής τράπεζας. Και χειριζόταν. Τα νησιά Καϊμάν είναι στη Βρετανική Κοινοβουλία, ανήκουν, έτσι. Στην Βρετανική. Ναι. Και εκεί κάποια στιγμή ήρθε σε σύγκρουση με την τράπεζα, αποφάσισε να μιλήσει, τον έχουν κατακυνηγήσει. Και είπε καήκαμαν ο ίδιος. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον άνθρωπος. Έχουμε γίνει φίλοι, τον έχω φέρει και στο Κοινοβούλιο και στις Βρυξέλλες στο φεστιβάλ και στην Αθήνα και εδώ. Με φοβάται. Το είπε για το φόβο, ότι αν θα ήταν τελειωμένος. Το είπε, αλλά αυτός τώρα ό,τι είχε να πει το έχει δώσει. Το έχει δώσει δηλαδή στην δικαιοσύνη. Έκανε το λάθος και δώσει στην ελβετική δικαιοσύνη να το δώσει στους δημοσιογράφους και τον κυνηγάγανε από τότε, γιατί η ελβετική δικαιοσύνη είναι με τις τράπεζες. Πήγε να το δώσει σε κάποιους δημοσιογράφους, τέλος πάντων δεν τη βγάλανε την ιστορία, εκτός από ένα. Τέλος πάντων, μια ολόκληρη ιστορία κινηματογραφική, πολύ ενδιαφέρουσα, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του και μετά ο κόσμος θα μπορεί να του υποβάλει ερωτήσεις και να μιλήσουμε για την ανάγκη να οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να μπορούν να νομικά να προστατεύονται και να επιβραβεύονται. Γιατί αντίθετα, όλοι όσοι έχουν μιλήσει μέχρι τώρα έχει καταστραφεί η ζωή τους. Αυτό είναι αύριο το θέμα. Στο Φαργκάνη. Αυτό είναι αύριο στο κινηματογράφο Φαργκάνη. Ξεκινάει το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Ανοιχτή εκδήλωση, χωρίς εισιτήριο. Ανοιχτή εκδήλωση. Δεν είναι εκδήλωση, είναι προβολές κινηματογραφικών ταινιών και θα ολοκληρωθεί στις 6 το απόγευμα με την προβολή του τελευταίου ντοκιμαντέρ και αμέσως μετά στις 7.30. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα.